Ω, γεια σας. Δεν σας ήρθα. Καλώς ήρθατε στο μέλλον. Ελάτε. Εκεί προς το τέλος του 2022, υπήρχε πολλή ένταση και προβληματισμός γύρω από μια καινούργια τεχνολογία που είχε κάνει την εμφάνισή της. Πρόκειται για εκείνα τα text to image sites τεχνητής νοημοσύνης, όπως τον Dall-E, που αφού τους γράψεις μια απλή περιγραφή της εικόνας που θες και αναλύοντας αυτά από μια τεράστια βάση δεδομένων, το ίντερνετ, σου παράγουν εικόνες βάσει της περιγραφής σου. Τα αποτελέσματα πολλές φορές φαίνονται απίστευτα και αυτό έχει οδηγήσει πολλούς να ανησυχούν όχι μόνο για το μέλλον του επαγγελματός τους και της ίδιας της τέχνης, αλλά και για το αν αυτό το process είναι ηθικό, μιας και φαίνεται να κλέβει και να αντιγράφει τέχνη άλλων ανθρώπων. Αποτέλεσμα, κάποιοι έχουν ήδη σηκώσει πάνω και τσουγκράνες και λένε στενάχωρα πράγματα όπως «αν χρησιμοποιείς τέτοιες εικόνες δεν σου αξίζει τέχνη». Οι ανησυχίες είναι πολλές. Καταρχήν, πώς αυτό μπορεί να μας λάψει βιοποριστικά. Πολλές δουλειές που παλιότερα θα ήταν commissions για καλλιτέχνες, τώρα μπορούν να παράγονται αυτόματα από αυτά. Ή ακόμα χειρότερα, άνθρωποι χωρίς κανένα skill και ταλέντο στην τέχνη θα μπορούν να παράγουν και να πουλάνε artwork. Που μας φέρνει στη δεύτερη ανησυχία, πόσο αυτό θα βλάψει την ίδια την τέχνη και ίσως αλλοιώσει την ταυτότητα του καλλιτέχνη. Αλλά η τρίτη και η σημαντικότερη ανησυχία είναι το ηθικό του θέματος. Κατά πόσο δηλαδή αυτή η τεχνολογία, βάσει του πώς δουλεύει, μπορεί να θεωρηθεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, κάνοντάς την ανήθικο να τη χρησιμοποιείς. Έχουμε λοιπόν πολλά να πούμε, αλλά πρώτα λίγα λόγια για το σημερινό μας χορηγό. Χορηγός του σημερινού επεισοδίου είναι το Photoshop. Photoshop. Δεν είναι τζάμπα. Ξέρετε κάτι όμως, ας μην πούμε έτσι κατευθείαν στα βαθιά. Μόλις ήρθατε. Ας πάρουμε λίγο χρόνο, να γνωριστούμε, να βρούμε μερικά κοινά ενδιαφέροντα, τι λέτε. Computer, τρέξα προσομοίωση Αθήνα 2022. Να, για παράδειγμα θα σας μιλήσω για μία από τις δικές μου αγαπημένες τεχνολογίες. Ένα μηχάνημα που δεν έχει λείψει ούτε λεπτό από το πλευρό μου τόσα χρόνια που χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό υπολογιστή και είμαι σίγουρος ότι πολλά από εσάς το αγαπάτε όσο εγώ. Το σκάνερ. Το σκανεράκι μας, ρε παιδιά. Πού θα ήμασταν χωρίς αυτό όλα εμείς που ζωγραφίζουμε στο χέρι, που κάνουμε κολλάζ, φανζίν, φωτογραφία. Για να μην μιλήσω για τον όγκο δουλειάς που είχα πριν μπουν τα κομπιούτερ στη ζωή μου και έπρεπε να σκανάρω. Το σκάνερ πραγματικά πρέπει να έχει δουλέψει περισσότερο από κάθε άλλο περιφερειακό για μένα. Και έχει και μια ενδιαφέρουσα ιστορία από πίσω. Τα επίπεδα σκάνερ όπως αυτό δημιουργήθηκαν μαζί με δύο άλλες σημαντικές τεχνολογίες από τον Ray Kurzweil το 1974 ως μέρος μιας μηχανής ανάγνωσης βιβλίων για τυφλούς. Για όσους δεν γνωρίζουν τον Ray Kurzweil, είναι ένας Αμερικανός computer scientist, εφευρέτης, futurist και συγγραφέας. Έχει γράψει πολλά βιβλία σχετικά με το μέλλον, την εξέλιξη τεχνολογίας κτλ. Βασικά είναι ο κύριος Γρανάζης στον πραγματικό κόσμο. Το 1974 λοιπόν, για να υλοποιήσει αυτή τη μηχανή, δημιούργησε τρεις σημαντικές τεχνολογίες. Το σκάνερ, που σκάναρε τις σελίδες του βιβλίου σε μια bitmap εικόνα, το Optical Character Recognition Software, που αναγνώριζε τους χαρακτήρες στην εικόνα και τους μετέτρεπε σε κείμενο, το οποίο διαβαζόταν μετά από την τρίτη τεχνολογία, το Text-to-Speech Synthesis. Όλες αυτές οι τεχνολογίες βρήκαν τελικά το δρόμο τους προς τις ζωές όλων. Το σκάνερ έγινε ο πιστός μας φίλος. Το text-to-speech υπάρχει μέσα σε κάθε κινητό, GPS και Alexa. Και το OCR είναι αυτό που μας επέτρεψε να σκανάρουμε όλα μας τα βιβλία. Μπορεί να μην τις βλέπουμε συχνά αυτές τις τεχνολογίες μέσα σε λύσεις με τις 10 πιο σημαντικές εφευρέσεις του αιώνα, αλλά σκεφτείτε το λίγο. Χάρη στο σκάνερ και στο OCR, καταφέραμε να κάνουμε ψηφιακό backup όλο μας το παρελθόν. Όλη μας την ιστορία, την τέχνη, τη γνώση, τις αναμνήσεις. Το ότι υπάρχει όλος αυτός ο ωκεανός πληροφορίας στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή, σε ένα μεγάλο μέρος το χρωστάμε στις εφεύρεσεις του Kurzweil. Και δεν είναι καν μία από αυτές η εφεύρεση για την οποία τον ξέρουν οι περισσότεροι. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να πάμε 10 χρόνια μετά την εφεύρεση του σκάνερ. Σε μία εποχή που πολύ λίγοι θυμούνται. Computer. Βρισκόμαστε στην καρδιά των 80s και τα synthesizers που βρίσκονται ήδη μια εικοσαετία ανάμεσά μας έχουν πια κατακτήσει τη σύγχρονη μουσική.
αλλά υπάρχει ακόμα μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον ήχο τους και στον ήχο των ακουστικών οργάνων. Αυτό θα αλλάξει όταν ο Ray Kurzweil, σε συνεργασία με τον μουσικό Stevie Wonder, που γνωρίστηκαν πίσω στα 70s με τη μηχανή για τυφλούς και έγιναν φίλοι, παρουσιάζει στην αγορά το Kurzweil 250, το πρώτο synthesizer στον κόσμο που μπορούσε να αναπαράγει ρεαλιστικούς ήχους οργάνων. I don't know how to believe this thing, that these are not recordings, but that these are synthetically created sounds by you. Synthetic, but as accurate as the original instruments. It's a new form of computer model we've developed, which is able to capture that realism. The Kurzweil 250 is a compact little masterpiece of musical mimicry, a musical instrument to make other musical instruments obsolete. Σκεφτείτε, το να ακούς το 1984 αυτό, φάνταζε τόσο απίστευτο και μαγικό όσο τον Νταλή σήμερα. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί μουσικοί έβλεπαν αυτό το βίντεο στις ειδήσεις και έλεγαν «Πάει, αυτό ήταν, τελείωσε η μουσική». Όπως φοβόντουσαν ότι θα πεθάνει και η ζωγραφική με την εφεύρεση της φωτογραφίας, τώρα που τόσοι ατάλλαντοι άνθρωποι θα μπορούν να παράγουν έτοιμα πορτρέτα. Ή η τέχνη του σινεμά με την άνοδο της βιντεοκασέτας. Ναι, okay, δεν λέω, υπήρχαν πολλές κακές βιντεοταινίες στα 80's. Και ναι, κάποιοι ζωγράφοι πορτρέτων έχασαν τη δουλειά τους με την εμφάνιση της φωτογραφίας. Πάντα υπάρχει ένα μεγάλο shift με τις καινούργιες τεχνολογίες. Αλλά ξέρουμε και τι γίνεται μετά. Πόσες δουλειές άνοιξαν χάρη στη φωτογραφία. Πόσοι καλλιτέχνες βρήκαν φωνή μέσα από αυτήν. Το ίδιο και με τη βιντεοκάμερα. Το ίδιο και με τα computers. Μπορεί τώρα που έχουν μεγαλώσει 2-3 γενιές καλλιτεχνών που κάνουν ψηφιακή τέχνη να την έχουμε σε εκτίμηση, αλλά 30 χρόνια πριν δεν την έβλεπε ο κόσμος με τα ίδια μάτια. Come see original works by original artists. Choose from a large selection of 8, 16, and yes, even 24-bit images created on some of the world's most famous machines. At the starving computer artist market, find the image with the color math to match your den, kitchen, or office. See pie and chart art, algorithmic art, tea pottery, desktop doodads, extra texture mapping art, artificial intelligence art, virtual reality art. Need we say more? Yes. Αλλά ναι, είπαμε. Αυτή η περίπτωση είναι διαφορετική. Το synthesizer δεν κλέβει μουσική από άλλους συνθέτες, σωστά. Δεν μιλάμε απλά για μια disruptive τεχνολογία, μιλάμε για παράνομη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν πώς δουλεύει τελικά το AI. Αμέσως μετά από αυτό το σύντομο μήνυμα. Η σημερινή εκπομπή είναι επίσης μια χορηγία του uTorrent. Θες Photoshop. uTorrent. Πίσω στο Ray Kurzweil λοιπόν. Γιατί βλέπετε, πριν φτιάξει το synthesizer και πριν φτιάξει το scanner και το OCR, πίσω στο μακρινό 1965, όταν ο Ray Kurzweil ήταν 17 χρονών, βγαίνει στην τηλεόραση σε ένα τηλεπαιχνίδι και παρουσιάζει την καινούργια του εφεύρεση. Ένα κομπιούτερ που συνθέτει μελωδίες μόνο του. I have a feeling that as a non-scientist I'm not going to understand this too well, but perhaps you can explain how it works. First of all, I want the folks to see. Και ο τρόπος που τη συνέθεται, θα αφήσω τον ίδιο τον Kurzweil να σας εξηγήσει, αν και μάλλον θα σας φανούν γνώριμα αυτά που θα πει. And a little bit later in high school I built a computer that could analyze melodies and develop a what I called a pattern recognition model of why melodies of a particular composer sounded good or what differentiated melodies from a particular composer from another composer. And it could then actually compose melodies in the style of the composer, say Mozart or Chopin, that it had analyzed. And it would sound like a third-rate student of Mozart. Στην καρδιά κάθε εφεύρεσης του Kurzweil υπήρχε ένα pattern recognition software. Ένα πρόγραμμα που η δουλειά του είναι να αναγνωρίζει patterns, είτε γραφικούς χαρακτήρες, είτε μουσική, είτε aesthetics, εικόνες όπως τώρα. Και μιας και στην τεχνητή νοημοσύνη ο στόχος είναι να μιμηθούμε την ανθρώπινη. Ray? My primary area of interest within computers is a field called pattern recognition, which is teaching computers how to recognize patterns, like printed letters or speech. If we look at a scene and see a cat on a table, we immediately can tell that that's a cat. That's pattern recognition, and that is actually the most difficult aspect of human intelligence. Very early on in computer science, we were able to teach computers to play chess, solve mathematical theorems, things which adults find hard to do well. Yet today, it's still a challenge to teach a computer how to tell the difference between a cat and a dog, which a small child is able to do.
Εν τέλει, ο τρόπος που μαθαίνουν τεχνητές νοημοσύνης σαν τον Νταλή να δημιουργούν τέχνη είναι ο ίδιος ακριβώς τρόπος που μαθαίνουμε κι εμείς. Δεν υπάρχει άλλος. Για να έχεις output, χρειάζεσαι πρώτα input. Αναλύουμε όλο αυτό το database κουλτούρας γύρω μας και παράγουμε τέχνη. Επηρεαζόμαστε, αντιγράφουμε, γινόμαστε inspired, χαζεύουμε για να πάρουμε ιδέες, μπαίνουμε online και θαυμάζουμε δουλειές άλλων ή πάμε σε μια έκθεση τέχνης και μετά μόνο και μόνο από την έκθεση στην τέχνη γινόμαστε καλύτεροι. Και πολλές φορές, όσα χρόνια και αν περάσουν, ακόμα φαίνονται όλες οι επιρροές στη γραμμή μας. Και δεν το κρύβουμε καν. Το λέμε φόρο τιμής. Γενικά, είναι λίγο χαζό να δίνουμε ανθρώπινες ιδιότητες σε μηχανικά πρόσεσης όπως αυτό. Αλλά αν επιμένετε, το AI δεν κλέβει τέχνη. Απλά εμπνέεται από αυτήν. Μαθαίνει να ζωγραφίζει μέσα από εμάς, όπως μάθαμε εμείς μέσα από άλλους. Ακόμα είναι η αρχή και ίσως οι επιρροές του να φαίνονται λίγο πιο έντονα, αλλά θα γίνει καλύτερο. Βοηθήστε το να γίνει καλύτερο. Δημιουργήστε μαζί με το ρομπότ. Και μη φοβάστε. Δεν πρόκειται να μας αντικαταστήσει το AI. Όπως λέει και ο Κούρτσβαλ που φαίνεται να ξέρει τι λέει, μέχρι το 2045 οι άνθρωποι και η τεχνολογία θα έχουν σμίξει δημιουργώντας ένα καινούριο. Οι καλλιτέχνες του μέλλοντος θα έχουν υβριδικό τρόπο σκέψης. Άνθρωπος και μηχανή να σκέφτονται και να δημιουργούν μαζί. Και μάλλον θα γελάσουν πολύ όταν το δουν αυτό. Computer, τέλος προσομοίωσης. Αυτά λοιπόν από το μέλλον για σήμερα. Να είστε όλα καλά. Κοιτάξτε τα links στην περιγραφή για περισσότερες πληροφορίες και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με θέμα Φέρμπι. Έχει τελικά μέσα του δαιμόνια? Another Kurzweil project is called Aaron. Kurzweil plans to market this program, which can generate original works of art on your computer screen. Virtual reality, you can be someone else. And then there is Ramona, the virtual alter ego of Ray Kurzweil. Raymond Kurzweil told me that.